Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεό μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω αυτό το fingerboard. Είναι αυτό που έφτιαξα πρόσφατα. Είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Συγκεκριμένα τελείωσε χθες. Δείτε το. Πολύ καλύτερο από το προηγούμενο. Και θα σας δείξω λίγο τώρα τα προηγούμενα που έχω φτιάξει. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ που το είχα κάνει και σε βίντεο. Βασικά έχω βγάλει τις ρόδες γιατί ήθελα να τις βάλω σε αυτό, δεν είχα έξτρα. Αυτό είναι που είχα φτιάξει. Αυτό το πατίνι. Το πρώτο που έφτιαξα είναι αυτό εδώ, καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Είναι κάπως βλακεία, αλλά εντάξει, είναι για πρώτη φορά, χωρίς να έχεις δει και κανένα βίντεο. Είναι κάπως παιχνίδια, δεν μπορείς να κάνεις με αυτό. Με αυτό μπορείς να κάνεις, απλά λίγο ψιλοκλειστράει εδώ. Οπότε θα σας δείξω τώρα τι έχω κάνει στο άλλο, για να μην γλιστράει και να μοιάζει και σαν το fingerboard που αγοράζεις. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πίσω μέρος και να σας πω την αλήθεια ότι αυτό δεν είναι χρώμα εδώ. Έχω κολλήσει χαρτάκι κόκκινο με κόλλα. Έβαλα κόλλα. Εδώ πέρα έχω φτιάξει αυτό το λογότυπο της Vans, που έχει παπούτσια, φτιάχνει και skateboard, και οπότε είπα να το κάνω λίγο έτσι κάπως πιο ωραίο από τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και θα σας δείξω τώρα και το μπροστινό μέρος. Ταραν! Δείτε το, δεν μοιάζει σαν αληθινό? Δείτε το, όχι, πείτε μου. Και μπορείς με αυτό και κάνεις άνετα κόλπα. Βλέπετε? Μπορείς και κάνεις κόλπα με αυτό εδώ. Λοιπόν, άνετα. Να μιλήσουμε τώρα λίγο για το DIY, δηλαδή πώς ακριβώς το έφτιαξα αυτό εδώ, το πατίνι. Λοιπόν, να πω ότι αυτό εδώ το πατίνι, λοιπόν, το έφτιαξα όπως είχα φτιάξει και αυτό εδώ που σας είχα δείξει σε ένα βίντεο, στο προηγούμενο βασικά, που ήταν για το fingerboard, το προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, να πω ότι έχω κάνει περίπου την ίδια διαδικασία, το μόνο που αλλάζει είναι αυτό εδώ από πάνω. Έτσι, αυτό εδώ, αυτό να πω ότι είναι γυαλόχαρτο. Ναι, ναι, καλά ακούσατε, γυαλόχαρτο. Αυτό που τρίβουμε τους τοίχους και τις επιφάνειες. Και το έχω κολλήσει όπως βλέπετε. Λοιπόν, θέλω να κάνω μία μικρή παρένθεση εδώ. Όταν θέλουμε να βάλουμε γυαλόχαρτο, που εγώ συγκεκριμένα δεν το έκανα, ενώ θα έπρεπε να το είχα σκεφτεί, επειδή έχει κάποιο πάχος το γυαλόχαρτο και να μην μπορέσετε στο τέλος να βιδώσετε τις βίδες σωστά και να μην βιδώνε να σας παιδέψουνε, καλό θα είναι από τη στιγμή που θα βάλουμε γυαλόχαρτο να μην βάλουμε όλα αυτά τα, πες το, όλα αυτά τα χαρτάκια α4. Είχαμε βάλει, αν θυμάστε και στο βίντεο που έδειξα από το DIY για το fingerboard, ότι είχα βάλει 20 φύλλα, όπως μπορεί, εντάξει εδώ μπορεί να μην φαίνεται και καλά, 20 φύλλα α4. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε λιγότερα βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε, είχα βάλει εγώ 20, όπως και εδώ είναι και τα 20 και κανονικά δεν έπρεπε να βάλω τα 20. Μπορούμε να βάλουμε, ξέρω εγώ, 15, 10,
για να μπορέσει μετά να κολλήσει, να βιδώσουν και οι βίδες, γιατί είναι πιο μεγάλο το πάχος, οπότε η βίδα είναι μικρή. Εκτός αν μπορέσετε να βρείτε πιο μεγάλες βίδες που να κάνουν για τις ρόδες εδώ από κάτω. Δηλαδή αυτές εδώ είναι οι βίδες. Με δυσκολέψανε αφάνταστα, μπορώ να σας πω. Πάρα πολύ. Ή μπορείτε να κάνετε και το άλλο, να βάλετε και τα 20 φύλλα α4 και το γυαλόχαρτο και εδώ από κάτω, θα σας δείξω και εδώ πέρα. Εδώ από κάτω μπορούμε λίγο με ένα κοφτάκι, πολύ πολύ καλό κοφτάκι, να κάνουμε έτσι ένα τετράγωνο και να το σκάψουμε λίγο. Όπως είναι και τα κανονικά τα fingerboard, που τα έχουν λίγο σκάψει και το έχουν βάλει πιο μέσα έχουν βάλει πιο μέσα τις ρόδες. Αυτή εδώ τη βάση με τις ρόδες. Μπορείτε να κάνετε και αυτό και να έτσι να αφαιρέσετε με κάποιο τρόπο ακριβώς μόνο σε αυτό το σημείο. Για να έχει και το πάχος που πρέπει το fingerboard. Λοιπόν, να πω ότι μου πέτυχε πάρα πολύ αυτό, παιδιά, όπως βλέπετε. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλά μου fingerboard που έφτιαξα, που πέτυχε και έβαλα και τη φαντασία μου. Έβαλα τη φαντασία μου γιατί εδώ πέρα σας είπα, όπως σας είπα, έβαλα το χαρτί, το κόλλησα. Δεν έκατσα εδώ να το βάψω, μόνο εδώ πέρα το έβαψα. Και απλά πήρα την ιδέα από τα skateboard που είναι της Vans, από την εταιρεία που έχει φτιάξει. Εντάξει, τα ήθελα λίγο πιο μεγάλα τα γράμματα, να αρχίζουν από εδώ και να τελειώνουν εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει. Και βγήκε σαν αληθινό, σαν αυτά που πουλάνε με το γυαλόχαρτο. Να πω ότι δεν έβρισκα και γυαλόχαρτο και, και επειδή ήθελα να το φτιάξω το πατίνι, το fingerboard, δεν μπορούσα να περιμένω να πάω σε κάποιο μαγαζί να πάρω. Οπότε βρήκα ένα χρησιμοποιημένο και το έφτιαξα και έβαλα αυτό. Όπως βλέπετε και εδώ είναι λίγο χρησιμοποιημένο, όπως βλέπουμε. Και είχα σε δύο κομμάτια, οπότε πήρα τα καλύτερα. Ήταν ένα τετράγωνο που δεν μπορούσε να χωρέσει, ρε παιδί μου, στο fingerboard. Ήταν μικρό, οπότε επειδή ήταν δύο κομμάτια, στο ένα κομμάτι έβαλα αυτό το μέρος και στο άλλο αυτό εδώ. Αλλά εντάξει, δεν φαίνεται, φαίνεται ότι είναι μονοκόμματο. Θέλω να πιστεύω εγώ με το μάτι μου. Το βλέπω γιατί το ξέρω, το έφτιαξα εγώ και ξέρω ότι είναι ένα κομμάτι εδώ και ένα εδώ. Αλλά δεν σου γλουστράει από τα χέρια. Και γίνεται και αυτό σκληρό επίσης, έτσι, όπως είπαμε. Και να σας πω ότι αν... Συγγνώμη. Και να σας πω ότι... Εάν το φτιάξετε όπως το έφτιαξα εγώ την πρώτη φορά που έβαλα υπερβολική κόλλα, δεν θέλει τόσο κόλλα, και την επόμενη μέρα όταν πάτε να το ξεφορμάρετε από τα μανταλάκια και είναι μαλακό και έχει πολύ υγρασία όταν το πιάνετε, βάλτε το πιστολάκι και μπορείτε να το στεγνώσετε. Βάζετε πιστολάκι και από τις δύο μεριές και το στεγνώνετε. Και αφού θα στεγνώξει, τότε μπορείτε να φτιάξετε τα υπόλοιπα γυαλόχαρτο, τη ζωγραφιά και αυτά. Όταν γίνει σκληρό. Καλό είναι η ζωγραφιά να φτιαχτεί ή ό,τι θέλουμε εδώ πέρα να βάλουμε, πριν τοποθετήσουμε τις ρόδες μας. Πριν. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Α, και να πω ότι το τρίβουμε και με γυαλόχαρτο εδώ γύρω γύρω. Γίνεται πιο καλύτερα με το γυαλόχαρτο από ότι τη λίμα που σας είχα δείξει εγώ. Έτσι. Εγώ έβαλα τη λίμα γιατί δεν έβρισκα το γυαλόχαρτο που ήθελα. Το βρήκα όμως τώρα και το έβαλα εδώ πάνω. Να σας πω την αλήθεια, και καλύτερα που δεν το βρίσκα. Γιατί άμα το έβρισκα θα το είχα χρησιμοποιήσει και δεν θα έκανε μετά στο πατίνι αυτό.
Γιατί το υπόλοιπο κομμάτι που είχα τρίψει κάποια άλλη χειροτεχνία φαινόταν χάλια. Ήταν το μόνο κομμάτι, όπως μπορείτε να δείτε, που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αν και εδώ λίγο ξεχωρίζει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Το τρίβουμε, όπως σας είπα και πιο πριν, γύρω-γύρω με γυαλόχαρτο να έρθει στο σχήμα που θέλουμε. Και wow! Και αν σας βγει και το γυαλόχαρτο μετά λίγο πιο μεγάλο, κανένα πρόβλημα. Τρίβεται και μένα μου βγει και λίγο πιο μεγάλο το γυαλόχαρτο από το πατίνι. Λοιπόν, οπότε έκατσα και το έτριψα και ήρθε σύμφωνα με το πατίνι, το γυαλόχαρτο. Να πω την αλήθεια μου ότι στο γυαλόχαρτο έβαλα όχι την κόλλα που σας είχα δείξει στο βίντεο με το DIY, έβαλα σιλικόνης. Με αποτέλεσμα η σιλικόνη να αφήσει εδώ μέσα κάποια κενά. Κάποια κενά είχε αφήσει εδώ πέρα η σιλικόνη. Οπότε εγώ τι έκανα, έβαλα από την άλλη την κόλλα που σας είχα δείξει στο DIY και τη γέμισα μέσα, το γέμισα. Και έτσι γέμισε τα κενά. Όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα έχει κι άλλο κενό. Δηλαδή έριχνα και το τράβαγε κάτω και κοίτα τι κενό που άφησε. Βέβαια δεν πολύ φαίνεται, αλλά εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ καλό DIY χειροποίητο fingerboard. Αυτά παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, πηγαίνετε να δείτε και το προηγούμενο με το DIY και θα δείτε εκεί ακριβώς πως έφτιαξα αυτό το πατίνι, ναι. Λοιπόν, αυτά παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, αν σας άρεσε πατήστε like, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που έρχονται. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, peace out!